Δεν κάνουν τις βελτιώσεις από την αρχή, μας κάνουν εκ των υστέρων. Τώρα ήρθε η ώρα της Λαμίας, ήρθε η ώρα να πάμε στο Γιάννη Βούτσινο, στο 1TV. Γιάννη, καλησπέρα. Πες μας εκεί τι γίνεται, στα δικά σας μπλόκα, στους δικούς σας αγρότες, στις δικές σας κινητοποίησεις. Υπάρχουν και εκεί δύο γραμμές ή υπάρχει ένα ενίο μέτωπο? Υπάρχουν δύο γραμμές, καλησπέρα από τη Λαμία Κώστα, όπως πολύ σωστά είπες. Η μία γραμμή είναι αυτή η οποία αναφέρθηκε και έχει να κάνει με τον μπλόκο της Σύνδου, να το πω εγώ καλύτερα, και αυτό που υπάρχει και συντάσσεται με τον μπλόκο της Νίκαιας. Ωστόσο, αν και χθες βρέθηκαν αγρότες από την Θειότητα να καταθέσουν τις προτάσεις στο Μαξίμου, ενδυναμώθηκαν τα μπλόκα και κυριότερα στο κομβικό, ίσως αποδειχθεί το κομβικότερο σημείο που υπάρχει στον Μπράλο. Πέρα από τους αγρότες του Μόλου Αγίου Κωνσταντίνου, προσθέθηκαν οι αγρότες από τον Δρούγο, από την Σκάλα Αταλάντη στο 100-400 χιλιόμετρο, καθώς επίσης και από την Ανθύλη του Παμφιωτικού. Έκλεισαν από τις 2 το μεσημέρι μέχρι και αυτή την ώρα. Να πω, το ρεπορτάζ λέει, Κώστα, ότι υπήρξε τεταμένο κλίμα πριν από 20 λεπτά από αυτοκινητιστές που περιμένουν από τις 2 το μεσημέρι να κινήσουν τα οχήματά τους. Και σε ένδειξη καλής θέλησης, πριν από λίγα λεπτά άνοιξαν οι αγρότες να αποσυμπιεστεί η κίνηση. Αυτό λέει το ρεπορτάζ πριν από λίγα λεπτά. Τώρα, το πώς θα κινηθούν τις επόμενες ώρες, πρέπει να πω ότι θα υπάρξει νέα συνέλευση, ίσως σήμερα, ίσως αύριο το πρωί. Πάντως αυτή την ώρα ο δρόμος από τους αγρότες, σε ένδειξη, επαναλαμβάνω, καλής θέλησης, είναι ανοιχτός. Περιμένουν να δουν τι θα γίνει και με την συνάντηση. Κώστα, το κλίμα πάντως είναι ότι θέλουν να παραμείνουν, δεν θα φύγουν αν δεν γίνουν ουσιαστικές κουβέντες με τον Πρωθυπουργό, και μάλιστα όχι επί της βάσης του κυρίου Κατρούγκαλου, όπως είπε η κυρία Γεροβασίλη, αλλά επί των βάσεων των προτάσεων που έχουν καταθέσει ίδιοι στον Πρωθυπουργό. Γιάννη Βούτσινε, ευχαριστούμε πολύ. Από εδώ και πέρα, Κώστα, δεν ξέρω αν υπάρχει ερώτημα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ στη Λαμία. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, βέβαια, ο Πρωθυπουργός μάλλον με